Είδες, μεγαλικά σε υποδέχομαι, γιατί είμαστε της τέχνης και του πολιτισμού. Δεν έχω λόγια, δεν έχω. Προσπαθώ να βρω, αλλά δεν μπορώ. Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω πώς θα κάνουμε αυτή τη συνέντευξη καθόλου. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Θα μπορούσα να δημοσιοποιήσω τους διαλόγους μας στο Messenger. Εύκολα και να τους εκδώσεις και να παίρνει και ποσοστά. Πλήρης παράνοια. Αλλά εμείς κάπου εκεί στο βάθος συνεννοούμαστε στο τέλος. Νομίζω όλα τα έτσι τα μυαλά που είναι λίγο έτσι εκτός των συνηθισμένων, λίγο πειραγμένα ρε παιδί μου. Λίγο η Ζάντα έχει φύγει, λίγο ένα λατήριο κάνει. Ποιον αναφέρεσαι, ποιον αναφέρεσαι. Όχι σε μένα. Σε μένα. Νόμιζα για να σταματήσω να κουνάω. Μ' αρέσει όμως που συζητάμε. Μπορεί να συζητήσουμε για θέματα τέλος πάντων που αφορούν στην εκπομπή. Μπορεί να συζητήσουμε για πολιτική, μπορεί να συζητήσουμε για πατριαρχία. Μπορεί να συζητήσουμε για τη βόλτα που δεν θα πάμε ποτέ. Για ανώτατη παιδαγωγική επίσης μπορούμε να συζητήσουμε για τα παιδιά. Βεβαίως. Πώς θα τη θασέψεις τα αγρίμια στο σπίτι μέσα για νέες μεθόδους παιδαγωγικής. Χιλιάδες πράγματα. Και ταυτόχρονα νύχια, μαλλιά και όλο μπότες. Το σε παρακαλώ. Γιατί αυτό είσαι μία απ' όλα. Είμαι μία απ' όλα. Μία ποικιλία. Μία ποικιλία είμαι, μου λείπει το κρεμμύδι γι' αυτό. Αγάπη, είσαι ηθοποιός, ναι. Σπουδαγμένη, με τα πτυχία σου, με τα όλα σου. Είσαι γενικώς ένας άνθρωπος που μελετά πολύ το θέατρο από όλες τις πλευρές του. Έτσι δεν είναι? Ναι, μου αρέσει και η θεωρία και η πράξη. Και πολύ καλά κάνεις, θα σου έλεγε ο Στέλιος Ζερβός αν ήταν τώρα εδώ, αλλά κρύβεται στα πρώτα. Τούπα, έλα, κάτσε εδώ μαζί μου. Όχι, Στέλιο. Όχι, εγώ δεν κάνω εκπομπή τώρα, τελείωσε. Εδώ πάντως στο ακουστικό είμαι διατεθειμένη να μεταφέρω όλες τις απορίες που έχετε για το κορίτσι μου αυτό που έχει κάνει θράψη φέτος με το ατομικό δελτίο ειδήσεων. Πόσο ήθελε ο κόσμος πια να ακούσει αυτά τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Έλα μου ντε, ξέρεις τι, αυτό ξεκίνησε, ξέρεις πολύ καλά, από μια χαζομαρούλα. Γιατί στην καραντίνα εγώ δεν μπορούσα, που δεν είχα επαφή με το κοινό και δεν έκανα παραστάσεις και μου λείπε. Και ξέρεις, ένιωθα αυτό που λίγο σου λιγοστεύει η ανάσα. Και λέω αυτό το πράγμα δεν, κάτι πρέπει να το κάνω. Α. Οπότε ξεκίνησα χαζά-χαζά και άρχισαν να έρχονται μηνύματα τύπου από αυτά τα ιερόσυλλα, που εγώ τα ονομάζω ιερόσυλλα, γιατί εσύ είσαι καινούργια Μαλβίνα. Λέω, όπα, όπα, όπα. Ήρεμα, ήρεμα τη Μαλβίνα, δεν την αγγίζει κανείς. Ούτε εγώ, ούτε κανένας μας δεν τη φτάνει, ούτε στο μικρό νυχάκι. Αλλά παρόλα αυτά. Σου δώσανε όμως κουράγιο, ότι είναι παιδί μου, τα βλέπει πάρα κόσμος. Πολύ, ναι. Και ξέρεις τι, το πιο συγκινητικό που μπορώ να το πω γιατί πήρα την άδεια είναι ότι μου είπε μια κοπέλα ότι ξέρεις κάτι, είχα τάσεις κατάθλιψης και αυτοκτονικές. Και τα βιντεάκια σου, μου λέει, για πολλούς μήνες ήταν το μόνο πράγμα που με έκανε να γελάω. Σοβαρά τώρα. Και λες τώρα, αφού στο λέω και να τριχιάζω. Είναι λες, πολύ σημαντικό αυτό, ρε Νικολέτα. Πόσο χρειαζόμαστε σκεπτόμενο γέλιο. Όχι σαχλαμάρες, όχι φάρσες και αηδίες. Όχι επιθεωρησιακά κακά θεάματα. Κριάδες. Όχι κριάδες τύπου. Αλλά γέλιο που να μας κάνει και λίγο, ξέρεις, χάχα, όπ, τι είπε τώρα. Τι είπε, για κάτι να το σκεφτώ λίγο παραπάνω. Ναι. Και το χάχα γέλιο, άνευ ουσίας και περιεχομένου, καλό είναι και αυτό. Όλα καλό μας κάνει. Αλλά περισσότερο καλό μας κάνει αυτό το γέλιο που θα πεις τώρα, ναι, τώρα αυτή κάτι, για κάτι να το σκεφτώ λίγο καλύτερα. Πες μου λίγο κάτι, για να λύσουμε και την απορία του κοινού. Τα κείμενα, ποιος τα γράφει? Εγώ καλέ, εγώ παιδιά. Εγώ είμαι, αλήθεια, το styling, ποιος το φροντίζει και το επιμελείται? Εγώ. Τη σκηνοθεσία, όχι την τηλεοπτική. Τη σκηνική παρουσία, ποιος την έχει αναλάβει? Εγώ και αρχίζω να αισθάνομαι άσχημα. Κατεβαίνω ένα πόντο στην καρέκλα κάθε εγώ. Γιατί, αγάπη μου γλυκιά, αφού είσαι εσύ και αυτός. Είναι ολόκληρος θείασος η Νικολέτα. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Εντάξει, σε όλο αυτό τηλεοπτικά όμως έχουμε ένα αγόρι, καλά να το έχει ο Θεός και όλη η αλήθεια, ναι. Η καλή άγιοι του κόσμου, ο Αντώνης Ορενιέρης, που παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πράξη τηλεοπτική. Με τον Αντώνη συναντηθήκαμε στο πρώτο δευτερόλεπτο, διότι λέω, να, ένας άνθρωπος που έχει αυτό το διεστραμμένο χιούμορ που έχω και εγώ. Μπορεί να το καθίσει μέχρι εσχάτων και μετά να κάνει πολύ το σοβαρός. Μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ για το διεστραμμένο χιούμορ του συνάδελφου, αγαπητού συνάδελφου Αντώνη. Να είναι καλά, να είναι καλά. Φυλάκια, φυλάκια. Κερδίζει το στιέρα σήμερα, πες το. Αποχημωτή. Από την εκπομπή θα το στείλουμε. Giveaway. Να τα στείλουμε, να κάνουμε και ένα giveaway, ρε παιδί μου. Εκτός από αυτά, αγαπάς πάρα πολύ και την ποιήση. Ναι. Και ασχολείσαι και με αυτό το κομμάτι. Εγώ εκεί σε αγάπησα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί ο έρωτας ήταν στιγμιαίος βλέποντας σε πάνω στο θεατρικό σανίδι στη Σταματία. Μετά από τον έρωτα πέρασα στην αγάπη βλέποντας σε μέσα από δικά σου γραπτά, όπου έλεγα, πρέπει παιδί μου, θέλω να τη σμπίξω, να την πάρω αγκαλιά. Δεν μπορεί η καρδιά μου να χτυπάει όπως τη δική της. Αυτό μου το είπε και η μακιγιές μου, λέει, έχεις πολύ ωραία μαγουλάκια, και της λέω, μη. Λέω, αφήστε τα μαγουλάκια. Τι να κάνω, μου αρέσει, είμαι καταδικασμένη στην παθητική, άιντα να κάνω. Μα πες μου τι να κάνεις, ήταν πολύ ποιητικό έτσι που το έπαιζε. Γεννήθηκα έτσι.
πέρα από την πλάκα, λοιπόν, να πούμε και δύο σοβαρά πράγματα. Ότι έχω μέσα μου δύο περσόνες. Καλά, έχω πολλές. Καλά, αυτό θέλω να πω. Τι δύο. Αλλά έχω δύο πολύ, πολύ ισχυρές. Μία πολύ σκοτεινή και μία πάρα πολύ φωτεινή. Είναι πολύ ανθρώπινο αυτό που σου συμβαίνει. Ναι, ναι. Απλώς είναι πολύ ακραίες. Ακραία σκοτεινή και ακραία φωτεινή. Συνήθως δεν έχουν τόσο έντονες αποχρώσεις στους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Και με βοηθάει η μία για την άλλη. Ας πούμε, στα ποίηματα είναι οι πιο ευάλωτοι. Ναι. Ή λίγο πιο κρυψίνους, ή λίγο πιο τραυματισμένοι από την παιδική ηλικία, Νικολέτα, ας πούμε. Ενώ στην εκπομπή είμαι σε φασία. Γιούρια στα παλιούρια. Πάμε, ουουου! Τι σε ανεβάζει, τι σε κάνει να βγαίνει στο φως. Τι με ανεβάζει. Α, το παγωτό σοκολάτα. Μπορείτε να στείλετε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, παιδιά, εδώ στο κανάλι. Και λίγο βύσσινο, παρακαλώ, εγώ θα ήθελα. Ναι, εννοείται. Ευχαριστώ. Μ' ανεβάζουν οι παρέες μου που με κάνουν να νιώθω ότι έχω τη φιλή μου, όπως είπες και πριν. Πολύ ωραία λέξη. Άκουσε να πω κάτι. Μου λέει κάποια στιγμή το καλοκαίρι που ήταν ανοιχτό το θερινό σινεμά, που πηγαίναμε με μάσκες βέβαια και κρατούσαμε τις απαιτήσεις. Μου λέει, έλα να πάμε να δούμε σινεμά. Μια πολύ ωραία ταινία. Να πάμε, γιατί να μην πάμε. Όλο το σινεμά ήταν οι φίλοι τη Δάφνη. Ερχόταν, α, έλα Νικολέτα. Πόσοι νοματέοι μαζευτήκαμε. Για ποια μιλάει το κορίτσι, δεν καταλαβαίνω. Όχι, είδα μία κοπέλα που ξέρω εγώ να κάνει και κάτι βίντεο σε μια εκπομπή. Έλα, μωρή, είμαστε καμιά δεκαριά. Είσαι πολύ κοινωνική και είσαι μαζόχτρα, νομίζω. Είμαι. Είμαι η μαζόχτρα, η σταχομαζόχτρα, το εφταλιώτη. ξέρεις τι, μ' αρέσει να σμίγω παρέες όταν είναι έτσι ένα ουδέτερο περιβάλλον όπως είναι σινεμά. Γιατί έχω κάνει έτσι τα καλύτερα συνοικέσια, σε πληροφορώ, και τις καλύτερες φιλίες. Έχουν γνωριστεί μέσω εμένα άτομα. Τι ωραία, ναι. Και κάνουν παρέες και μετά τα φτιάχνουν κιόλας. Λέω, παιδιά μου, κάντε ό,τι με κάνει ευτυχισμένη. Θα είχα πολλά λεφτά σε άλλη εποχή. Θα ήμουν πολύ καλή προξενήτρα. Να το γυρίσουμε. Μπορείς να κάνεις ένα τρίλεπτο βίντεο ατομικό δελτίο και να κάνουμε και το ερωτικό δελτίο. Ή το συνοικιασιακό δελτίο. Θα κάνουμε ένα κουλτουρέ χρυσό κουφέτο. Προδίω την ηλικία μου. Ψέματα. Δεν υπήρχε το χρυσό κουφέτο όταν. Τα έχεις δει σε κάτι βίντεο στο YouTube. Ναι, σε κάτι κασέτες παλιές. Εσύ τώρα ενηλικιώθηκες. Στο σχολείο που χθες. Πρόσφατα. Δεν βλέπεις τα δαχτυλάκια μου που είναι παιδικά. Ναι, το βλέπω. Δεν είναι επειδή είμαι στρουμπουλή, είναι επειδή είμαι 18 μισό. Και τι σε ρίχνει πάρα πολύ. Με ρίχνει η αδικία τρομερά, με ρίχνει η καταστολή της εξουσίας τρομερά και με ρίχνουν και οι μίζεροι άνθρωποι οι οποίοι ενώ δεν νιώθουν καλά, ταυτόχρονα δεν κολυμπάνε. Δηλαδή είναι εκεί και γκρινιάζουν. Πρέπει, παιδί μου, shut up, που λένε στο χωριό μου, το Άνω Μπέρμιγχαμ, shut up και κολύμπα. Ή μη μιλάς, ώστε να μην ενοχλείς. Άμα μόνο γκρινιάζεις και μένεις και στατικός, συγγνώμη, δεν σε θέλω στο πλάνο μου. Δεν το θέλω αυτό πια. Δεν είναι κακό αυτό, να λες ότι δεν το θέλω αυτό στη ζωή μου και στο πλάνο μου. Πήγαινε στη γωνία σου, ας πούμε, και κλαίγε εκεί και... Και μη με μπλέκει σε μένα σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που, επειδή είμαι θετικός άνθρωπος και ανοιχτή και μπορώ να ακούσω τα ψυχολογικά, και έχω ακούσει τα ψυχολογικά όλου του κόσμου, νομίζουν ότι είσαι ένας κουβάς στον οποίο μπορούν να αδειάσουν τα σκουπίδια. Δεν είμαι κουβάς, είμαι επιλεκτικά στηρικτική προς αυτούς που αγαπάω. Ναι, είναι άλλο να έχεις ένα θέμα και να το συζητάς, και είναι άλλο να είσαι μονίμως στη θέση του θύματος και να μακαρίζεις την τύχη σου για την κατάσταση στην οποία είσαι τα τελευταία 45 χρόνια, ας πούμε. Ναι. Και που δεν κάνεις και τίποτα να την αλλάξεις. Ναι, και είναι και γλυκιά πιπίλα, ξέρεις. Είναι το θεωρία που είναι στο θύμα. Δεν έχεις καμία ευθύνη για τον εαυτό σου. Ακριβώς. Μα κοίτα τι μου συμβαίνει. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά δεν είσαι 10 να πω τι κακό μπαμπά που έχεις. Είσαι 40. Μήπως αυτό που σου συμβαίνει έχει ένα μικρό του σοδά μερίδιο δικό σου. Εσύ είσαι πολύ υπεύθυνο κορίτσι. Όσον αφορά στον εαυτό σου. Και βγάζω σου, την εργασία μου. Κύριε, έχω κάνει ένα PowerPoint να σας δείξω εδώ στην εκπομπή. Είναι η Νικολέτα. Γεννήθηκε το 1990. 95. Με έχει πληρώσει να το πω. 95. 99. Είναι πάρα πολλά, δεν μας πιστεύεις. Λοιπόν, εγώ είμαι, ναι, είμαι πολύ υπεύθυνη γιατί έχω μεγαλώσει σε μια αρκετά μποέμικη οικογένεια, οπότε έπρεπε να το αντιδιαστήλω αυτό, να είμαι εγώ υπεύθυνη, να μεγαλώσω τον εαυτό μου. Και ταυτόχρονα ήμουνα πάντα η πολύ καλή μαθήτρια ή αυτή που έκανε τα θεατρικά στο σχολείο. Οι κολλητές μου έχουν υποφέρει άπειρα, τις έσαιρνα μαζί μου, δεν θέλανε, κάναμε όλες μαζί θεατρικό. Πάντα το καλό κορίτσι. Ξέρεις, ο καθένας έχει τους δαίμονές του με τους οποίους παλεύει. Για μένα αυτή η πολύ υπεύθυνη Νικολέτα, η πολύ παίρνω την ευθύνη των λόγων μου και των πράξεών μου. Καλά, εσύ παίρνεις την ευθύνη και των άλλων από ό,τι έβλεπα. Αυτό, ναι. Τώρα εγώ παλεύω να μην είμαι τόσο πολύ έτσι. Γι' αυτό και απενοχοποιούμε σταδιακά, όπως βλέπουμε όλοι στα βιντεάκια. Περαστικά, την ίδια αγωγή κάνουμε. Θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή, δεν μπορεί. Να είμαστε, θα τα καταφέρουμε. Και κοιμάμαι, λέει. Όχι, δεν θέλω να κοιμηθεί, γιατί έχουμε μερικά λεπτά ακόμα εκπομπής και βλέπεις. Άμα μου τα κάνεις αυτά, έτσι τόνο κατευθείαν. Όχι, μην.
Είχα στο μυαλό μου να παίξουμε ένα παιχνίδι. Θες? Ναι, βέβαια. Γιατί αυτό το παιχνίδι το έχω φτιάξει από την αρχή της σεζόν και δεν το έχω παίξει ποτέ με κανένα. Μαζί μου θα είναι η πρώτη φορά που παίζει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι κάρτες. Ναι. Κάτσε να ανακατέψω. Και βγάζω τα 50 ευρώ. Με ποιο κάνει... μοιράζεσαι τα μυστικά σου, Νικολέτα? Εδώ τις έχω τις ερωτήσεις. Τα μυστικά μου. Με τον καλό μου, με τους πολύ καλούς μου φίλους και όταν ήμουν μικρή είχα και ημερολόγιο. Αγαπητό ημερολόγιο. Μυρωδάτες, σελίδες χρωματιστές. Ροζουλιές οι περισσότερες. Λουκετάκι. Ναι, κρύβω μέσα μου μία. Μην κοιτάς μέσα. Κρύβω μέσα μου μία πριγκίπισσα που δεν μπορεί πολύ να πει. Είσαι αγάπη μου πριγκίπισσα. Το βλέπεις τα δαχτυλίδια. Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια? Α, δεν ξέρω. Τον βλέπω. Πώς θα ήθελα να τον δω, να πω. Ναι, βρε παιδί. Θέλω μου. Ένα δικό μου θέατρο. Ακούει κάποιος χορηγός βασικά. Τι θέατρο θέλω να σας αγάπη μου, πόσων θέσεων? Θέλω ένα μεγάλο θέατρο versatile. Αυτά που λίγο έχουν και την περιστρεφόμενη σκηνή που να φέρουμε από το εξωτερικό ομάδες. Γιατί στο Ηράκλειο έχουμε πολύ μικρούτσικα. Πάρτε μου τη Μιμή Ντενίση ένα τηλέφωνο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ίσως και κάποιον άλλον. Γιατί δηλαδή, άμα η Μιμή έχει θέατρο και θέλει να στο δώσει, θα τη πει όχι τη Μιμή. Δεν θα τη πω όχι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Όχι. Όχι, δεν θα μπορέσω να τη πω. Να πάρω τη Λίνα. Ποια? Να πάρω την παιδί την υπουργό. Τη Λίνα, τη Μενεδόνη, θα τρελαθώ. Δεν θα τη στείλω τα βίντεό σου. Η μενόμενη πιάστρα που έλεγα στο βίντεο. Λίγο να με ψάξει, δεν θα μου δώσει θέατρο. Δεν θα πούμε ότι είσαι. Θα πούμε ότι είσαι η δίδυμη αδερφή σου. Σωστά. Δεν μπορώ να βγω δύο φορές το ίδιο όμορφη όμως. Ούτε σε δίδυμη πιστεύω. Ας ψηφίσουμε. Γιατί είναι το σπιρτόζικο το βλέμμα, ρε αγάπη, γι' αυτό που τα κάνει όλοι έτσι. Νιώθεις διαφορετική από τους άλλους ανθρώπους? Καλέ, ούτε εγώ να τα είχα γράψει. Νιώθω weirdo, ναι, αρκετές φορές. Νιώθω αρκετά διαφορετική με την έννοια του ότι δεν μ' αρέσει να ψωνίζω στα μαγαζιά ρούχα, δεν μ' αρέσει να ακούω mainstream μουσική, δεν έχω τηλεόραση, γεια! Ηρωνικό, αλλά δεν έχω. Είμαι πάρα πολύ ρομαντική, διαβάζω σαν τρελή, οπότε όταν δω κάποιον που κάνει λίγο κάτι από αυτά, πάω και κολλάω πάνω του. Βρίσκεις τη φιλή σου, ρε φίλε, αυτό. Ναι, αυτό. Ποιον άνθρωπο θαυμάζεις? Αχ, τον δάσκαλό μου, τον Δημήτρη τον Ήμελο, θαυμάζω πάρα πολύ. Έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και τον άνθρωπο που με έμαθε τι σημαίνει να είσαι ηθοποιός. Να ποιείς ήθος με όλη τη σημασία της λέξης. Μου απάντησε και γιατί το θαυμάζεις την ίδια στιγμή. Τι σε κάνει, Νικολέτα μου, να χαμογελάς? Τα ανήψια μου με κάνουν να χαμογελάω και να κλαίω από τη συγκίνηση καμιά φορά. Ξέρεις, μεγαλώνουν. Με κάνουν να χαμογελάω οι μικροπράξεις αγάπης. Τα χαρτάκια που μου δίνουν τα παιδάκια μου στη θεατρική αγωγή, κυρία σ' αγαπώ, και ένα αυτοκόλλητο κι αυτό. Και με κάνουν να χαμογελάω και, θα ξαναπώ, το παγωτό σοκολάτα. Με ακούτε, το έχω επαναλάβει δύο φορές. Με λίγο βύσινο από πάνω. Καρτελίτσα Νικολέτα Δάφνου. Όλα καλά θα πάνε. Άμα δεν θες βύσινο, εσύ βάλε το μάστο χωριστό να πάρω εγώ το σοκολάτα με το βύσινο. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Πόσο σε γεμίζει σχέση με τα παιδιά, γιατί εκτός από ηθοποιός, είσαι και εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής, δηλαδή πάλι το κομμάτι αυτό και τη σπουδή που έχεις γύρω από το θέατρο, την μεταλαμπαδεύεις, την μεταδίδεις, την μοιράζεσαι. Δεν μπορώ, με αυτή τη σύνθετη λέξη. Έτσι τα μιλάω καταπληκτικά τα ελληνικά. Φάνι μου, που έλεγε και το... Λοιπόν, πες μου. Είσαι λοιπόν και δασκάλα the same time. Είμαι θεατρική αγωγή. Θεατρική αγωγή. Ναι, είμαι θεατρολόγος. Θέλω να μου πει συγγνώμη, άστα τώρα. Τώρα που κάνατε τηλεκπαίδευση, τι σοή θεατρική αγωγή κάνατε? Ένα θα σου πω. Συμμετείχαν και οι γονείς. Είτε το πιστεύεις είτε όχι. Α, ήσουν η ώρα του παιδιού γενικώς. Περιμένανε πώς και πώς να βγει η Δάφνη. Ελάτε, βγήκε η Δάφνη στο παράθυρο. Άκουγα γέλια από γύρω-γύρω. Σκάγανε κάτι φατσούλες χαρούμενες. Μετά μου στέλνανε, με βρίσκανε στο Facebook. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Τι ωραία. Ψυχαγωγική εκπομπή, γιατί όχι. Έτσι. Όχι, τους ξεσήκωνα. Εγώ ξεσηκωθείτε από τις καρέκλες και τέτοια διάφορα θεατρικά παιχνίδια. Δεν ήθελα, μωρέ, να κάθονται τα παιδιά που ήταν βιδωμένα στις καρέκλες. Και πάντα έβρισκα κάτι να τα σηκώσω και οι γονείς, ξέρεις, τα βλέπανε να πηδοβολάνε γύρω-γύρω, σου λέει, όπα, περνάνε καλά. Να κάνουμε κι εμείς το ίδιο για να γελάνε αυτά. Γιατί όχι. Θα γελάμε κι εμείς μαζί σε όλο αυτό. Υπάρχει κάτι που έχεις εγκαταλείψει στη ζωή σου? Ναι, έχω εγκαταλείψει την όπερα, την οποία τραγουδούσα. Μέτζο σοπράνο, διάβασα στο βιογραφικό σας. Είμαι μέτζο σοπράνο, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Έχεις σπουδάσει κλασικό έχω τραγούδι? Κάνει, όχι, δεν έχω σπουδάσει. Έχω κάνει μαθήματα για το πρώτο πτυχίο, που λέμε, το πρώτο σκαλί. Ναι. Αλλά μια μέρα αποφάσισα ότι δεν το θέλω και το άφησα, μια εβδομάδα πριν τις εξετάσεις. Και γιατί Μαρία, το έκανες αυτό, αν κατάλαβες γιατί το έκανες αυτό? Γιατί δεν το ήθελες πραγματικά? Δεν το ήθελα πραγματικά. Ήταν τελείως απενοχοποιημένο. Η δασκάλα με εκνευρίστηκε δικαίως, γιατί μου λέει και εσύ πρέπει να πας σε παπά, να δώσεις, να κάνεις πολλά χρόνια. Και λέω, δεν μ'
αρέσει τόσο πολύ. Mm. Μ' αρέσει το θεατρικό τραγούδι. Η όπερα. Οκ, okay. Είναι όμως εφόδιο για τη δουλειά σου. Ναι, δεν το συζητάμε. Για πάνω στο σανίδι. Εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους. Μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Η απάντηση περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Τους εμπιστεύομαι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να περάσουν και από πολλά κύματα για να κερδίσουν την πυρηνική μου εμπιστοσύνη. Αυτή που την έχουν αυτή τη στιγμή πέντε άτομα στη ζωή μου. Αυτοί οι πέντε είναι άνθρωποι που γνώρισες από τα παιδικά σου χρόνια ή είναι άνθρωποι που τους συνάντησες τώρα σε μεγάλη ηλικία. Μισό-μισό. Όλο. Είναι μισό-μισό. Έχει να κάνει με βήματα. Mm. Ξέρεις, σου δίνω ένα τυράκι και λέω θα το χρησιμοποιήσεις εναντίον μου ή όχι. Αν δεν το χρησιμοποιήσεις, οπ, κάνεις τέτοια κόλπα. Καλέ, ναι, με βλέπεις έτσι χαμογελαστή. Είναι πολύ πονηρή τελικά. Θα σε βάλω να μου κοουτσάρεις την πορεία μου από εδώ και πέρα. Να μου χτίσεις την καριέρα. Στη Βικτωριανή Αγγλία, αγάπη μου, εγώ δεν θα είχα μόνο δύο δαχτυλίδια, θα είχα πάμπολα. Έτσι θα ήταν, έτσι θα ήταν και θα κάναμε συνέντευξη. Πολύ πλούσια. Ο Θεός με φύλαξε. Το αγόρι σου ερωτεύτηκε, αυτό δεν το λέει η κάρτα, το λέω μόνη μου. Ήτανε έρωτας με την πρώτη ματιά ή του πετούσες, του έκανες ας πούμε τα μαρτύρια. Βάλε ένα ουίσκι να στα πω. Φέρε, όχι. Φέρε δύο, με πάγω. Ήταν ενδιαφέρον από την πρώτη ματιά. Λέω, και αυτό weirdo επίσης. Και λέω, ενδιαφέρον weirdo. Αλλά δεν σμίξαμε λόγω συνθήκων. Μετά από 1,5 χρόνο αρχίσαμε να μιλάμε. Και μου έλεγε, εγώ σε είχα προσέξει από την πρώτη στιγμή. Και ήμουν κάπως, ναι και εγώ, άμα θες και να ξέρεις. Και δεν το πω και στη μαμά μου. Και τελικά... Στο μέτρημα, ποιος πρόσεξε πιο πολύ τον άλλο, ποιος κέρδισε. Δεν έχω καταλάβει. Έλα, αυτά τα λέμε τώρα τις πρώτες στιγμές που θέλουμε να δείξουμε πόσο πολύ τελικά μας ενδιαφέρει ο άλλος. Αλήθεια δεν έχω καταλάβει. Νομίζω ότι ήταν αμοιβαίο πραγματικά. Στο λέω με μεγάλη ειλικρίνεια, ήταν αμοιβαίο. Εντάξει. Τώρα, άμα έχει τα μυαλά μες στο κεφάλι του, δεν βλέπω δαχτυλίδι, αγάπη μου. Βλέπεις, αγάπη μου, είσαι κανένα δαχτυλίδι. Εγώ όχι, στο χέρι της καρδιάς μου. Να δω τη Δάφνη παντρεμένη. Συγγνώμη δηλαδή κιόλα. Θα σοβαρευτώ. Θα αλλάξει και επίθετο, αν παντρευτεί. Ξεκάθαρα. Γιατί η Ελένη Γλυκά Τζερβελέρ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία επίθετα. Τουλάχιστον τρία. Για έναν Αγγελόπουλο δασκαλάκι. Δασκαλά, που λέγαμε και στο δελτίο μα. Ναι, σε παρακολουθώ εγώ. Δεν θα αναλάβω εγώ τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζεις. Τουλάχιστον. Δεν μπορώ. Τουλάχιστον. Αλλά θα είναι στο Πεκίνο. Θα πάω στο Πεκίνο. Δεν έχει σημασία. Θα συνεννοήσει τα αντιστοίχου. Πεκινέζικα. Το Πεκίνο από την Πεκινεζία. Στα Πεκινουά. Ακριβώς αυτό. Στους άλλους δείχνεις αυτό που πραγματικά είσαι. Όχι από την πρώτη στιγμή. Και αυτό είναι πυρηνικό. Αυτό που πραγματικά είμαι, που είναι ευάλωτο, αρκετά τραυματισμένο και έχει μεγάλη ποσότητα θυμού, το βλέπει ο άλλος όταν περνάνε τα χρόνια. Στην αρχή, περνάνε οι μήνες, ας πούμε. Στην αρχή είναι αυτό που βλέπουμε και στην εκπομπή Αγαπητή Τηλεθεατέ. Ένα πολύ χαρούμενο εξωστρεφές κορίτσι. Νιώ. Κάσκα, Αλεξίσφαιρο να πάρω. Όχι, όχι. Να σου πω κάτι τώρα. Αυτό συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους. Αγάπη μου, και έχεις και ζεστά χέρια. Είμαι ποικιλόθερμο. Όλα εγώ είμαι κρυόμπλαστη, τέλος πάντων. Αχ, θα έχω ένα θέμα με την ανεμία μου, θα στα πω άλλη ώρα. Και εγώ έχω ανεμία, λέμε και ποικιλόχλωμη. Αλλά να επιστρέψουμε στα της εκπομπής. Φυσικά. Αυτό που λες σημαίνει σε όλους τους ανθρώπους που μας λένε ότι γιατί στην αρχή είσαστε όλες και όλοι καλοί και μετά μας βγάζετε το άλλο σας πρόσωπο. Μα είναι λογικό, άνθρωπε. Γιατί αισθανόμαστε ασφάλεια, ξέρω εγώ, ίσως και είναι φυσιολογικό. Ένα κομμάτι του εαυτού σου που είναι αυτό που πουλάς στη βιτρίνα το marketing, ναι. Γιατί έτσι επιβιώνουμε οι άνθρωποι και κάνουμε δεσμούς από όλα τα είδη των δεσμών. Και μετά είναι ότι θα βγάλεις και το υπόλοιπο κομμάτι. Ναι, και μην ξεχνάς ότι αυτός ο εαυτός, αυτός που δείχνουμε πρώτη φορά, κάποια στιγμή μας έσωσε από το να τρελαθούμε. Από καταστάσεις πολύ άσχημες. Θέλω να πω εμένα προσωπικά. Αυτός ο διασκεδαστής, ναι. Το. Ξέρεις, η οπερετική. Και τα πάντα κάνω. Κάποια στιγμή ήταν αυτό που έδινα στους άλλους, γιατί μέσα μου υπέφερα ψυχικά. Οπότε αφού με έχει σώσει, γιατί να μην τον τιμήσω. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Μα είναι και κομμάτι σου όλο αυτό. Ποια είναι η πιο πολύτιμη ανάμνηση που έχεις? Η πιο πολύτιμη ανάμνηση που έχω έτσι ενστικτοδός είναι η πρώτη μέρα που έμαθα να κολυμπάω μόνη μου. Έλα, πόσο χρονών ήσουν να θυμάσαι? Ήμουνα πολύ μικρούλα, ήμουνα 5,5-6 και με είχε αφήσει ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου ήταν και αυτός μποέμ προσωπικότητα, οπότε με άφηνε γενικά. Ελεύθερη λοιπόν. Με είχε αφήσει λοιπόν στη θάλασσα και έβαζα, ξέρεις, αυτό το χαζούλι που κάνουμε, βάζουμε τη μητούλα λίγο-λίγο και μπαίνει μόνο η μύτη και νομίζεις ότι βουτάς. Ότι έχεις κολυμπήσει. Μαμά, δες μακροβούτι. Και, ναι, ναι, και ξαφνικά λέω, ρε παιδί μου, θα ήταν απόγευμα και πάλευα να κάνω βουτιά και λέω κάποια στιγμή θα κάνω και βουτάω και ανοίγω τα μάτια μου και ήταν μαύρα τα νερά, ξέρεις, σκοτεινά, ναι. Και ένιωσα αυτή την απίστευτη ελευθερία του ότι κάνω κάτι μόνη μου που δεν το έχω ξανακάνει ποτέ μέχρι σήμερα.
Είναι. Το θυμάμαι σαν χτες. Σε καθόρισε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πού έγινε αυτό, σε ποια παραλία? Στο Καρτερό. Άμα σου πω ότι όση ώρα το περιέγραφες, το είχα κάνει εικόνα στον Καρτερό. Αλήθεια. Μιλάς, μωρέ, μην τη το πω τώρα, γιατί μπορεί να είναι βλακία. Απλά μπορεί, Παναγία γιατί είναι μου. Μπορεί να γνωριζόμαστε από προηγούμενες ζωές, συμπεθέρα. Μπορεί να έχουμε δικές ικανότητες, δεν ξέρω. Να κάνεις είναι... συνεκέσια και 0,90 να ρίχνουν το ταρό, αν είναι και τουλάχιστον. Και 0,90 δεν θα ρίχνεις το ταρό, αλλά θα όχι ρίχνεις. Μπερδεύτηκα, όχι αυτή τη γραμμή. Α, νόμιζα. Γιατί αγχώθηκα. Όχι. Βρίσκεις τρόπους να κινητοποιείς τον εαυτό σου, σίγουρα. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσεις κάτι. Πρέπει να βρω τρόπο να τον σταματήσω, όχι να τον κινητοποιήσω, Ανδριανή μου. Για ποιο πράγμα αισθάνεσαι περήφανη? Για τις σπουδές μου μέχρι τώρα, γιατί έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια χωρίς μεγάλη οικονομική δυνατότητα και έχω τελειώσει 2 πτυχία με άριστα και τώρα τελειώνω το μεταπτυχιακό μου. Και για τους πολύ πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους που εξελισσόμαστε αμοιβαία. Είμαι πολύ περήφανη όταν τους βλέπω να ανθίζουν και με κάνουν και εμένα να ανθίζω αντίστοιχα. Πολύ σπουδαίο αυτό, ναι. Να ξέρεις. Εγώ που είμαι μερικά χρόνια μεγαλύτερη σου, έχω να στο αναγνωρίσω αυτό. Ναι, αλλά άσε με να φανώ λίγο εμπειρή τώρα, ρε παιδί μου. Από την πείρα που μου έχει χαρίσει η ζωή. Από την πείρα. Από την πείρα. Από την πείρα που μου έχει χαρίσει η ζωή. Δεν θα με αφήσει να αρθρώσω λέξη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τελικά. Ναι, ισχύει. Να νιώθεις καλά και για τους άλλους που αγαπάς. Όχι γιατί έχουν μείνει έτσι όπως θες εσύ να τους αγαπάς. Που εξελίσσονται και γίνονται ό,τι καλύτερο για αυτούς, τέλος πάντων. Αυτό είναι δίπολο. Ξέρεις, οι σχέσεις είναι θεραπευτικές όταν υπάρχει αμοιβαία. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν μπορείς εσύ ξαφνικά να είσαι ο Mr. Perfect και να περιμένεις εσύ θα μείνεις η ίδια. Δεν γίνεται. Τι ρόλο έχουν στη ζωή σου η αγάπη και η στοργή? Τον πρώτο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς αγάπη. Δεν μπορώ να ανέβω στο σανίδι αν δεν αγαπήσω πρώτα το ρόλο μου. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τους γύρω μου ή να συνδεθώ χωρίς στοργή. Ακόμα και στο ΙΚΑ να πάω, ας πούμε. Και να είμαι έτσι, όταν δω ότι η ταμεία ζορίζεται 2 φορές όπως εμένα, αλλάζει η μέρα μου τελείως. Θα της πω μια σαχλαμάρα, θα την κάνω να γελάσει, θα φωτιστεί λίγο το πρόσωπό της. Νομίζω χρειάζεται στοργή στους ανθρώπους, γιατί ο καθένας κουβαλάει ένα μεγάλο τεράστιο σταυρό που δεν το μυριζόμαστε καν. Δεν έχουμε ιδέα τι. Αισθάνεσαι καμιά φορά ότι έχεις μια λάμπα από φως από πάνω σου, όπου και να κυκλοφορείς? Όχι, αισθάνομαι ότι έχω μια λάμπα η οποία χτυπάει εκνευριστικά. Τιν, καινούργια ιδέα! Τιν, καινούργια ιδέα! Τιν, πρέπει να το γράψεις! Τιν, πρέπει να το κάνεις! Και είμαι σε φάση ένα, δεν μπορώ. Αλλά όχι φως, όχι. Φάσεις όπου δεν κάνεις απολύτως τίποτα, θυμάσαι ποτέ να έχεις περάσει? Στο αναμνιακό σάκο ήμουνα. Μάλιστα. Ωραία, ήταν εκεί, δεν έκανα κάτι. Κάνε κάποιες απαλές κινήσεις. Ναι. Α, κατά τα άλλα, όχι. Α, στο κάμπινγκ το ελεύθερο. Εκεί που είσαι με τα αστέρια. Τη θάλασσα και ακούσα ένα... Εκεί δεν κάνεις τίποτα. Αλλά εκεί δεν κάνεις, αλλά είσαι. Γιατί είσαι η φύση. Πες μου λίγο κάτι. Ο ωραιότερος ήχος του κόσμου είναι το που κάνει το φερμουάρ της σκηνής. Πάμε να φύγουμε. Χρειάζεται να μείνουμε κι άλλο. Μπορούμε να φύγουμε. Όχι, τώρα θα σχολάσουμε. Εμείς τώρα πρέπει να φύγουμε, αλλά δεν μπορούμε να πάμε κάμπινγκ τώρα. Θες να κατασκηνώσουμε πέρα μαζί με τα δέσποτα. Τι γλυκούλια. Να ακούμε το Ναι, μου έχει τύχει να κάτσω. Έχω γυρίσει από το κάμπινγκ και φτιάχνω τη σκηνή να την καθαρίσω και να κάθομαι να κάνω αυτό το πράγμα. Και να λέω, ωραία, τώρα πρέπει να σταματήσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά μου προκαλεί ηρεμία, μου ρίχνει τους τόνους της καρδιάς. Νικολέτα Δάφνου, θα πάμε ελεύθερο κάμπινγκ φέτος το καλοκαίρι. Ξεκάθαρα. Γιατί θα είμαστε ελεύθεροι. Και γιατί θα κάνουμε και κάμπινγκ. Αμήν, αμήν. Και μετά το χειμώνα θα ανοίγουμε τα βιβλία μας και θα έχει την άμμο ανάμεσα. Έλα. Εντάξει, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να φύγουμε τώρα γιατί έχουμε να οργανώσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Διότι όπως και να έχει, κάποια στιγμή θα τελειώσει όλο αυτό που ζούμε. Ναι. Οπότε να είσαστε έτοιμοι, να έχετε κάνει τα πλάνα σας, να έχετε οργανωθεί. Να έχετε μία σκηνή τουλάχιστον, βρε αδερφέ. Και να έχετε ό,τι σας απελευθερώνει. Κάμπινγκ το λένε αυτό, τραγούδι το λένε, ποίηση το λένε, θέατρο το λένε, περπάτημα το λένε, ποδόσφαιρο το λένε, τριγωνάκι το λένε, όπως και να το λένε. Κοπανέλι το λένε, χιονοπόλεμο που παίξανε στη Μαδρίτη το λένε, ό,τι έτσι, θέλετε. Παιδιά. Να απελευθερωθείτε, βρε παιδί μου, να νιώσετε ελεύθεροι. Έτσι είναι ωραία τα πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα. Και επαυξάνω. Και κάντε και πολύ θέατρο, να το πω, να βλογήσω και τα γένια μου. Εραστεχνικό, επαγγελματικό, κάντε θέατρο. Όταν ξεχυθούμε στους δρόμους, γραφτείτε σε εργαστήρια, πηγαίνετε σε σχολές να εκφράσουμε όλο αυτό που μαζέψαμε. Να το κάνουμε κάτι. Το κάνουμε τέχνη. Αισθάνθηκα πολύ σοφή ξαφνικά. Ναι, και λίγο. Το έχεις και για διάγγελμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ να έχουμε. Περιμένετε να βρω την κάμερα στην οποία θα μιλήσω. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ να έχουμε. Με αποφόρτισες, με χαλάρωσες. Δεν ξέρω πώς νιώθεις εσύ. Εγώ μια χαρά. Είναι σου λέω, είσαι κι εσύ στη φιλή μου. Το ξέρεις ήδη, ούτως ή άλλως. Συντονιζόμαστε, μωρέ. Ναι, μωρέ. Κανονίστε διακοπές. Καλό βράδυ να έχετε.
να περνάτε ωραία, να ευχαριστιέστε ό,τι κάνετε. Νικολέτα, πολύ σε ευχαριστώ. Κλείσε μανάρι μου την εκπομπή, να δούμε και στα φινάλη της εκπομπής. Τι να κλείσω. Να κλείσω με μία ευχή που έχει μέσα και στοργή και αγάπη και λέγεται ευχή προς ενσυναίσθηση, την ικανότητα να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου, να βλέπουμε πώς νιώθει και να τον βοηθάμε να εξελιχθεί και να μας εξελίξει και εμάς. Καλό βράδυ.